μέσα να διαβάσω, μπας και... Πάντως χάρηκα πολύ που τα είπαμε, ειλικρινά, δηλαδή ήθελα να σου τα πω. Μπερδεμένη ιστορία. Πώς τα έχετε κάνει έτσι? Δεν ξέρω τι να κάνω. Κεφάλι μου πάει να σπάσει. Τον αγαπάς πολύ το φίλο, σαν. Πάρα πολύ. Και ξέρω ότι άμα του το πω θα πληγωθεί πάρα πολύ και δεν θέλω να τον χάσω. Γι' αυτό αποφάσισες να φύγεις? Ναι, να σκεφτώ λίγο, να ηρεμήσω, να δω και τη μαμά μου. Ναι, ναι, φύγεις όμως. Όχι, σκέφτηκα ότι μερικές φορές είναι καλύτερα να μένεις, να αντιμετωπίζεις το πρόβλημά σου και... Όταν υπάρχει λύση, πρέπει να κάθεσαι εκεί να το αντιμετωπίζεις, να το ψάχνεις. Πόσο χρόνο είσαι? 20. Θα γίνω σε λίγο καιρό. Θα συγχαίρω με τα λεωφορεία. Μέσα σχεδόν 2 χρόνια τώρα πάω και έρχομαι, πάω και έρχομαι. Πάω εκεί, κάθομαι, τις διαβάζω. Της μιλάω. Κάθομαι τις ώρες, βλέπω τα λεωφορεία. Και περιμένω να κατέβει. Ποιος? Την τη χαιρέτησα εκείνο το πρωί. Είπα να μην την ξυπνήσω. Να κοιμηθεί λίγο παραπάνω γιατί... 3 ημέρες στην Αθήνα. Για τις γυναίκες μου πάει του χρόνου. Να μεγαλώσει, πάει μια και καλή 5 ημέρη. Όχι. Να πάνε όλα τα παιδιά, η Βασιλική θα μείνει μόνη της. Και για να μην της χαλάσω τον ύπνο. Λέω 3 μέρες είναι. 3 μέρες είναι, θα περάσω, θα έρθει. Δεν την ξυπνήσα. Την άφησα να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Η κόρη σας. Συγχαίρω με τα λεωφορεία. Ειδικά αυτά που επιστρέφουν. Και δεν είναι μέσα. Η Βασιλική. 20 χρονών. Θα γίνεις, ε? Ναι. Εκεί πάω τώρα. Πού? Εκεί, εκεί. Πάω κάθε βράδυ, της διαβάζω παραμύθια. Της αρέσουν τα παραμύθια. Μεγάλη κοπέλα είσαι, της λέω. Μ' αρέσουν τα παραμύθια, μπαμπά μου λέει, μ' αρέσουν. Της διαβάζω και τα μαθήματά της, δηλαδή. Μετά γυρνάω εγώ, πάει η γυναίκα μου το πολύ κάθεται. Ναι, την αφήνουμε μόνη της καθόλου. Καθόλου, καθόλου, καθόλου μόνη της. Δεν την αφήνω. Εγώ λέω να πας και να το μιλήσεις. Ε. Πέρασαν σχεδόν 2 χρόνια κι όλα ακόμη μένουν ίδια. Κάτω απ' τα παλιά σαν ίδια κρύφτηκαν καλά όνειρα πολλά. Πέρασαν σχεδόν 2 χρόνια σφυλωμένα σε ένα όχι. Λέτε να μην φύγω, ε? Μίλησε του. Πες του που σκέφτεσαι. Είναι ωραίο αυτό το δύσκολο που ζεις τώρα, που περνάς, είναι ωραίο. Γιατί ζεις.
από την πόλα. Να μη βρίσκεις τα μοιρά σου μια ήσυχη κρυψώνα. Ή να νιώθηκα συνέχεια να σου λείπει πάντα κάτι. Ή να νιώθηκα να κάνεις την αγάπη. Ή να νιώθηκα να κάνεις την αγάπη. Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια, δύο στοιχειωμένα χρόνια, φορεμένα σαν κολόνια, που έχεις βαρεθεί και έχει εξατμιστεί. Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια και τον κύκλο του πριν κλείσω, για να σ' αποχαιρετήσω. Κάτι από το χθες, στείλε μου αν θες. Είναι αλλιώτικο να ψάχνεις για γαλιά μες στο χειμώνα. Να μην βρίσκεις τα μοιρά σου μια ήσυχη κρυψώνα. Είναι αλλιώτικο συνέχεια να σου λείπει πάντα κάτι. Είναι αλλιώτικο να κάνεις την αγάπη. Είναι αλλιώτικο να κάνεις την αγάπη. Ναι, αυτό θα κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ωραίο που ζεις. Είναι ωραίο γιατί ζεις, αισθάνεσαι, μαλώνεις, αναπνέεις, φωνάζεις, υπάρχεις. Αυτό είναι η ζωή. Να πας να το μιλήσεις, να τον αντιμετωπίσεις. Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια και όλα ακόμη μένουν ίδια, κάτω απ' τα παλιά σαν ίδια. Κρύφτηκαν καλά όνειρα πολλά. Τελικά δεν έφυγα, γύρισα. Το βλέπω. Να μιλήσουμε λίγο. Να μιλήσουμε να πούμε τι. Θέλω να σου πω κάτι, μπορούμε. Σε ακούω. Τι εδώ έξω. Θες να πάμε μέσα να πιούμε και ένα καφέ. Να πιούμε καφέ γιατί, θα αναλύσουμε κάτι. Γιατί μου μιλάς έτσι. Ό,τι θέλω θα κάνω. Όπως εσύ κάνεις ό,τι θέλεις, έτσι θα κάνω και εγώ ό,τι θέλω από εδώ και μπρος. Έγινε κάτι. Θες να πάμε σε μένα να μιλήσουμε. Μη φοβάσαι, θα μας ακούσει ο φίλος σου. Δουλεύει βράδυ απόψε στο μπαράκι. Μάλλον έχεις νεύρα. Θα πάω να κάνω ένα μπανάκι και άμα θέλεις να τα ξαναπούμε μετά. Θες να σου πω μια ιστορία. Τι ιστορία? Μια φορά και έναν καιρό, ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, στο κάμπινγκ του Αρβενιστή, ο Στέφανος γνώρισε μια κοπέλα, τη Φανή, έτσι την έλεγα. Γνωριστήκαν, αλλάξαν τηλέφωνα, δώσαν ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Και δύο εβδομάδες αργότερα, ο κολλητός φίλος της Φανής, ο Σάκης, ο Μαλάκας, όπως θες πες το, βρίσκει αυτό στο Στέφανο. Το φέρνει στην εστία, μιλάει στην κολλητή του τη Φανή συνέχεια γι' αυτόν, της λέει τα πάντα, το τι ένιωθε, το τι αισθανόταν, το τι του συμβαίνει, τα πάντα, τα πάντα. Και ενώ ο Σάκης, ο φίλος μας, κάνει όνειρα για αυτό το πράγμα, η κολλητή του Φανή τσιλμπούρδιζε με τον Στέφανο. Η φίλη του.
η καλύτερη του φίλη. Και ενώ αυτός της έλεγε τον πόνο του, το τι γινόταν, το τι του συνέβη, τα πάντα, σαν μαλάκας, αυτή δεν το έλεγε τίποτα. Τον παρηγορούσε και του έδινε θάρρος. Του έδινε θάρρος, δεν το πιστεύω! Αλλά... έτσι κάνουν οι φίλοι, οι καλοί, έτσι δεν είναι, λένε ψέματα ένας τον άλλο. Συμπαραστέκονται ο ένας τον άλλο, σωστά. Σάκη, προσπάθησα να σου το πω, αλλά... αλλά τι? Τι? Τι σε πόδισε, πες μου! 2 χρόνια τώρα σε αυτή την καμένη την εστία, δεν ήμουν δίπλα σου. Δεν σου στάθηκα όπως κανένας άλλος. Όταν χώρισες με τον κόμενό σου, όταν ήρθες σε αυτό το μέρος και δεν σου μιλούσε κανένας άλλος, δεν στάθηκα δίπλα σου. Δεν σου γνώρισα ανθρώπου. Δεν ήμουν δίπλα σου, δεν σου γνώρισα φίλους. Ο Μπλεξάρα. Και εσύ τι έκανες? Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στο κρεβατάκι σου και θα παίζεις με τις πεδαλουδίτσες σου ακόμα. Με κορόιδεψες, με ξεφτέλησες και με πούλησες με το χειρότερο τρόπο. Εγώ να καταλάβω εσένα. Πες μου φιλία, το λες εσύ αυτό? Εσύ με καταλάβεις ποτέ σου? Αυτό έκανες. Πες μου φιλία, το λες εσύ αυτό? Η Φανή να κοροϊδεύει εμένα. Η δικιά μου η Φανή. Γιατί είμαι μαλάκας, γράφει κάτι στο μέτωπό μου και δεν το έχω καταλάβει. Από όλους τους ανθρώπους αυτή την κολοπόλη. Να με κοροϊδεύεις εσύ. Γιατί σου έκανα κάτι.